βρε λαθάλι μου. Άσε τις ανοησίες, σε παρακαλώ, και γύρισε σπίτι. Πατέρα σου, ανησυχώ, δεν το καταλαβαίνει. Ρε παπά, είμαι πολύ καλά και σταμάτα να μου τηλεφωνεί συνέχεια, εντάξει. Έλα, κοριτσάκι μου, γύρισε και θα είμαι πιο ανεκτικό, στολκίζομαι. Η πατρότητα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Άκου, τη σκέφτηκα για να σε πείσω. Όποτε θέλει, μπορεί να παίρνει το αυτοκίνητό μου, να το οδηγεί. Που δεν έχω δίπλωμα, ρε παπά, με δουλεύει. Βρε, θα να σε μισό λεπτό. Θέλω, παιδί μου, σταμάτα σου λέω. Ναι, κοιτάξτε, θα σου δώσω χρήματα να ξεκινήσει μαθήματα οδήγηση όποτε θέλει για να πάρει το δίπλωμα. Τι λε. Εντάξει, λοιπόν. Σύμφωνοι. Όπω βλέπει, θα τον κράτησα το λόγο μου. Πώ είναι. Διακτηνίστηκα, μπαμπά. Πρόταση ήταν πάρα πολύ καλή για να το καθυστερήσω. Εδώ ήταν. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Ότι ήρθε πριν από λίγο, χωρίς λεφτά και με πολλά απλή τα ρούχα. Αλλά εσύ πού, μιλάς και θέλεις να το κλείσεις το ρημάδι. Μπαμπά, την πάτησε σαν χαζός. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Κάτσε να σκεφτώ τι θέλω. Σταμάτα. Μάλιστα. Ναι, κύριε διευθυντά. Βεβαίως. Θα έρχομαι αμέσως. Ναι. Ο κύριος διευθυντής θέλει να με δει στο γραφείο του επιγόντος. Γιατί θες ότι είπε ο διευθυντή. Ναι, ακούγονται κάποιες φήμες. Θα σε πάρω πλέον. Μπράβο, Θανάση. Τι γίνεται, γιατί δεν το δείχνεις, πότε θα το δείξεις, δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να περιμένεις λίγο, να βγει και η δεύτερη γραμμούλα. Αν βγει. Κάρπη, γιατί ώρα έχει πάει, εγώ έχω ραντεβού για δουλειά. Δεν μπορώ να περιμένω, τι αγωνία είναι αυτή. Και αυτή η αλήκη που είναι, ρε παιδιά. Κάθε φορά που τη χρειάζομαι δεν είναι εδώ, πού είναι. Και εγώ τι ρόλο παίζω, ο Μανώλης. Εγώ είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ, δεν ξέρω πού βρίσκομαι και πού πατάω. Τι είναι, πες μου ακόμα, τι λέει. Σταμάτα, με αγχώνεις, σταμάτα. Χριστέ μου, τι. Όχι, Χριστέ μου, βυθίζομαι σε άφησο. Βυθίζομαι μέσα σε... Γελά του, βλαμμένο. Δεν είμαι έγκυος, πλάκα σε έκανα καλά, αν έβλεπες τη φάντα σου. Βυθίζομαι. Είναι δυνατόν. Τώρα τι να σου πω, εγώ γράφω εξετάσεις και εσύ κάνεις όλο... Πάρτο, να θυμάσαι αυτήν την υπέροχη στιγμή, έλα πάρτο. Τι λες, κορτσάκι μου, εγώ δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα που θα πάρω το κατουρημένο, το αναμνηστικό. Φεύγω. Ένα σπίτι κάτω, ένα σπίτι πάνω. Ένα σπίτι δίπλα και στη μέση εγώ. Όλο λέω τι κάνω, όλο λέω τι ήρθα. Όλο λέω θα φύγω κι όλο μένω εδώ. Πες μου η αγάπη που με έστησε στον ήρωα. Βλέπω. Ιδρωμένος άνθρωπος κάνει αέρα με περιοδικό εγκυμοσύνης. Αυτό κι αν είναι ειρωνία. Α! Παναγία μου, δεν το θέλω. Αχρίαστο να είναι. Ούτε για μετάλλια δεν το θέλω. Αχ, Ερμή. Κάποια μέρα κι εσύ σαν και εμάς θα καταντήσεις. Τουλάχιστον δεν είσαι έγκυος. Τι κουβέντα ήταν αυτή που πέταξες, κυρία Μέρη. Γιατί σου κακοφάνηκε. Λάθος άντρες διαλέγεις κι εσύ σαν και εμένα. Κοίτα με και δες πώς θα είσαι μετά από 30 χρόνια. Ντάλε κουάλε. Κι εσύ, Λουκία, δεν πας πίσω. Ναι, μπρος. Επιτρέπετε, κύριε διευθυντά. Κάτσε, σε περίμενα, Θανάση μου, κάτσε. Σου έχω ένα καλό και ένα κακό νέο. Το καλό νέο είναι ότι έχω πλέον μπροστά μου τον νέο υποδιευθυντή του σχολείου. Μπράβο, Θανάση μου, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε διευθυντά. Τι ευχάριστη έκπληξαν αυτή. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν θα φανώ αντάξιο στα καθήκοντά μου. Τι λέω. Όχι, σας ορκίζομαι, δεν θα σας απογοητεύσω. Μπα. Δεν θα προλάβεις. Να σε απογοητεύσω. Η κακή είδηση που σου έλεγα, το σχολείο κλείνει σε 3 μέρες. Ορίστε. Ο ιδιοκτήτης πιστεύει ότι η εκπαίδευση δεν φέρνει πολύ χρήμα και έτσι αποφάσισε να το μετατρέψει σε πολυχώρο διασκέδασης. Ξέρεις, καφετέριες, βιντεοκλαμπ, ίντερνετ καφέ, τέτοια. Άλλωστε, την ίδια πελατεία θα έχει. Δεν θα χρειάζεται να τους φέρνει και κανένας με το ζόρι. Αυτό είναι τραγωδία, κύριε διευθυντά. Σε αυτή την ηλικία ποιος θα μας προσλάβει. Σε καταλαβαίνω. Εγώ ξέρεις, είχα κάτι νήματα, τα κίνησα και έπιασα δουλειά στο Υπουργείο Παιδείας.
Αλλά και εσύ εδώ που τα λέμε, τώρα που είσαι υποδιευθυντής, είναι μεγάλο προσόν για το βιογραφικό σου. Τι να το κάνω, κύριε Διευθυντά, τι να το κάνω. Σε σχολείο που κλείνει, ούτε τα τριήμερα θα προλάβω να γιορτάσω. Και δυστυχώς, Θανάση μου, τώρα που είσαι υποδιευθυντής, αναλαμβάνεις το θλιβερό καθήκον να ενημερώσεις τους γονείς, γιατί τα παιδιά τους θα μείνουν έτσι ξαφνικά χωρίς σχολείο. Ωραίο παρουσιαστικό έχεις, λέγειν έχεις, χαριτωμένος είσαι, θα τα καταφέρεις μια χαρά, μη φοβάσαι. Οι αντιδράσεις θα είναι ήπιες. Γίνεται εδώ πέρα, τι πανικός είναι αυτός! Δεν βλέπεις, ο Παλαφούτης έφερε δουλειά στο σπίτι. Παλαφούτη, Παλαφούτη, τα έχεις κάνει όλα πούτη. Πολύ τον κουστάρω αυτό το σύνθημα, το κρατάμε, πάμε πάλι. Παλαφούτη, Παλαφούτη, τα έχεις κάνει όλα πούτη. Υποδιευθυντά, για Γκέλμπουρντα. Δώσε την εκπαίδευση, δώσε πίσω το σχόλιο. Μα τι θέλουν κι αυτοί, δεν καταλαβαίνουν επιτέλους ότι είμαι κι εγώ στην ίδια θέση με αυτούς. Πάνεργο στο δρόμο. Την κάναμε, διακοπές μέχρι το Σεπτέμβρη. Ετοιμάσου αύριο, πάω να σε γράψω δημόσιο, κι άστα αυτά. Γιατί ρε παπά να βιαζόμαστε. Πού έχει αποφάσει εν θερμό, άλλος είσαι εδώ σπίτι. Τι να σα πω, πάνω το πλακάκι τα βγάλε. Τι θα σου πετάξω. Θα πετάξει αυγά στον πατέρα σου. Ηρέμησε, δεν θα σημαδεύω καλά, αλλά και εσύ μην πας κοντά στο παράθυρο. Μέχρι να διαλυθεί η συγκέντρωση δεν το κουνάμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα, Τζίμι, λέγε. Ο Μπαλαφούτης μου ζήτησε να βάλω μία μίνι κάμερα στο αυτοκίνητό του για να μάθει με ποιον βγαίνει η Ναταλή. Και τον είδα. Ο Νίκος είναι. Ποιο Νίκο μου, τι λες τώρα, Μαρτώ, τον πιτσιρικά του Ματσούκα, λες το. Ρε Ναταλή είναι ερωτευμένη με εμένα που δεν του πάτησα το ποδάρι μου εδώ μέσα, ρε. Καημένη κοπέλα. Από το κακό σε χειρότερο. Τι να πω, Τάκης. Βάλτε ένα χεράκι, ρε παιδιά. Δεν μπορούσα να πω στην πολυκατοικία γιατί έχουν κλείσει την είσοδο. Θέλω την προσοχή σας για λίγο. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την Aspen Power Turbo Clean 5000. Μια εκπληκτική σκουπό με τεχνολογία της NASA 2.500 Watt, ατμοκαθαρισμό, τηλεσκοπικό σωλήνα και το καταπληκτικό θερμό που κάνει και μασάζ. Λουκιά, είσαι καλά. Ενδιαφέρεται κανείς τώρα, ναι ή όχι. Ναι, Λουκιά, σου, αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή μου έτυχε, ρετάκι, τι να κάνω. Είναι θλιβερό να μην έχεις χρήματα. Τώρα είμαι αναγκασμένη να πηγαίνω δεξιά-αριστερά με τα πόδια, σέρνοντας αυτό το βάρος παντού. Γιατί πούλησα το αυτοκίνητό μου να πληρώσω την υποθήκη και ήταν και τρακαρισμένο. Λουκιά μου, μπορώ να σε πηγαίνω εγώ να πουλάς κούπες. Προσφέρομαι. Να σε καλά, Σταύρο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αφού δεν τη θέλει κανείς, την παίρνω και φεύγω. Άντε, είμαι πτώμα, πουλάνε και τα πόδια μου. Γιατί δεν βάζεις τη σκούπα να σου κάνει ένα μασαζάκι. Αυτό που γίνεται έξω είναι διαδήλωση. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς είναι όχι συνέλευση, αλλά να καλέσουμε την αστυνομία. Το Θανάση δεν θέλουν οι διαδηλωτές. Να τους τον παραδώσουν. Πολύ ευχαρίστως. Τον χρειάζεσαι ακόμη, σου πέρασε. Με συγχωρείς, Θανάση, αλλά αυτό αφορά εσένα. Να βγεις έξω να τους μιλήσεις. Μα εσύ πάρε, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Απλά λόγω της παραγωγής μου αναγκάστηκα να τους ανακοινώσω το κλείσιμο του σχολείου. Εγώ με αυτό που γίνεται, βλέπω πως έχεις στα χέρια σου μια πρώτη τάξη ευκαιρία και δεν ξέρεις να την εκμεταλλευτείς. Τι εννοείς, παιδί μου. Κλείστε τις πόρτες, θα μας έρθει κανένα λάθο. Όχι, καλέ, θες να μας πάσουν τα τζάμια. Βγες τώρα έξω να τους μιλήσεις και έλα μετά να σου πω τι εννοώ. Όχι, κύριε Παλαφούτη, είναι ακόμα αγριεμένη. Περιμένετε λίγο να περάσει ο θυμός τους και ύστερα βγαίνετε. Όχι, και πρέπει να τους μιλήσουμε. Μια και είμαστε εδώ μαζεμένοι, πώς ενδιαφέρεται κανείς για μια ηλεκτρική σκούπα. Κάνε και μας. Αγαπητοί κοινωνίες και μαθητέ, μισό λεπτό, ακούστε με. Το κλείσιμο του σχολείου ήταν μια απόφαση της επιχείρησης. Ακούστε με, και καμία ευθύνη δεν φέρω εγώ προσωπικά, ούτε κανένα άλλο μέρος του προσωπικού, το καταλαβαίνετε. Δεν ήταν... Μη. Σας παρακαλώ, ρίμιστε, δεν έχω καμία σχέση. Πέτρο, σε είδα! Είπες ότι δεν με σημαδεύεις, είσαι τιμωρία! Θανάση, κατάσταση σου ξεφύγει τελείως. Δύσκολες πάρα πολύ, πρέπει να αναλάβεις ευθύνους. Κάνε κάτι. Οι μαθητές και οι γονείς θα πούν, θα ξεσπάσουν και μετά θα πάνε να γρεφτούν σε άλλο σχολείο. Εσύ, τι θα κάνεις? Τι εμείς, παιδάκι. Μετά από τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, δεν δικαιούσε να κάνεις κι εσύ μια δική σου επιχείρηση? Έμεινες άνεργος, Θανάση. Άρπαξε την ευκαιρία και ανακοίνωσε την ίδρυση των φροντιστηρίων Μπαλαφούτη. Τι φροντιστή είναι αυτά που λες, Δελίτσα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ απλώς καθηγητής φυσικής αγωγής. Και λοιπόν, ως καθηγητής, έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις αίτηση για ίδρυση φροντιστηρίου
και να το επανδρώσεις με εξειδικευμένο προσωπικό. Εγώ δέχομαι να σου παραχωρήσω το σπίτι μου και να σε στηρίξω οικονομικά. Τι θα κάνεις, θα την πάρεις την απόφαση? Αν δεν απατώμε, στην πολυκατοικία απαγορεύονται οι επιχειρήσεις. Από τον κανονισμό! Έχει δίκιο, Παναγιώτη. Να ψηφίσουμε, αλλά για το τυπικό μέρος. Γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος στην πολυκατοικία που δεν θέλει να βοηθήσει τον άνεργο. Το Θανάση, τον άνεργο! Εγώ είμαι υπέρ. Και νομίζω πως θα συμφωνούσαν και ο Μάρκος με την Πέττη. Καλέ, πού είναι αυτή? Μετά τη βάφτιση πήγανε τριήμερο στην Ήδρα και με πήρανε τηλέφωνο. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Έλα, έλα, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ? Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πλειοψηφία. Η πρόταση εγκρίθηκε. Σας ανακοινώνω την ίδρυση των φροντιστηρίων Μπαλαφούτη. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Εσύ δεν ήθελες να εκδικηθείς τον αδελφό σου? Όχι βέβαια, αδερφός μου είναι, τον αγαπάω. Το μόνο που θέλω είναι να χωρίσει με τη γυναίκα σου. Άκου που σου λέω, έχω το σχέδιό μου. Το μόνο που καταλαβαίνω, θα ξεσπιτωθούμε για άλλη μια φορά για να γίνει εδώ μέσα φροντιστήριο, αυτό ξέρω. Πού εδώ μέσα? Θα τον κρατάω απασχολημένο 15 ώρες την ημέρα και εσύ θα το εκμεταλλευτείς για να τα ξαναφτιάξεις με την ελπίδα. Ελάτε, βοηθήστε με, βάλτε ένα χεράκι να μετακινήσουμε τα έπιπλα, πρέπει να διάσουμε το χώρο. Και τρώμε τώρα. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε να κοιμόμαστε πάλι στο μαγαζί. Όχι καλέ, εσείς έχετε το δωμάτιό σας. Και ο μπαμπάς μου κοιμάζει στο καναπέ. Το κρεβάτι στο δωμάτιό μου είναι υπέρδιπλο. Ούτε που θα χρειαστεί να κουμπίσουμε ένα στον άλλον. Επιπλέον, εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι ο πατέρας σας είναι κύριος. Κύριος, κύριος. Πατέρα, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η νύχτα σου. Εγώ με τη μαμά δεν βλέπω να ξανακολλάει. Μήπως να σκεφτείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Με παρατάτε, λέω. Ρε Λουκία, δεν κάνουμε κάτι να ξεπιαστούμε. Κάνω σου φρωματάκι στο σούπερ μάρκετ, καιρό έχουμε να πάμε. Έχω ένα προαίσθημα ότι μια από αυτές τις μέρες θα μας πιάσουν και θα ρεζιλευτούμε στα γεράματα. Τι κάνει τα κορίτσια μου? Κάτσε μωρί αυτή τη μέση μου. Κοίτα την εγγονή του Μπαλαφούτη. Ποιος ξέρει που ξεπορτίζει τέτοια ώρα? Άρα μου πεις, κόρη της Ναταλή δεν είναι? Ποιος είναι? Εμείς ρε. Στα διάλα, εσείς είστε. Προσέξτε που θα μπείτε μέσα τώρα που πατάτε, γιατί έχω σφουγγαρίσει. Σταμάτα ρε Σάψαλο να σφουγγαρίζεις. Να φάμε καμιά γλίστρα, θα βρεθούμε αλλού εμείς αλλού τα κόκαλα καμιά ώρα. Νομίζεις ότι είναι μαζί σου τα κόκαλα, μωρί? Να ρε. Να σε σένα, γέλο το κόρι. Σφίχεις την τύχη μες στα χέρια σου και την πέταξες. Να γίνει ο Μπαλαφούτης από το γυροκομείο. Σας έβλεπε πως έχετε κάνει την πολυκατοικία του. Άλλος που καλογερνάει κι αυτός. Βρε, λες να φταίει η πολυκατοικία. Κοίτα πως έχουμε καταντήσει, ρε. Κοίτα τα χάλια σου, ρε, κολόγερε. Πάω στο γεροτζίμι, ε. Να ρε, κολόγερε, που θες να με χουφώσεις κι από πάνω. Δεν κοιτάς που τρέμεις σαν το ψάρι. Πρόσεχε, τα Μαρία. Πρόσεχε, σκαλή. Ωραία, πάει αυτό, φέρ τον παπά. Πάντως, εσύ θα μπορούσες να έχεις καλύτερη τύχη με το Μανώλη, αλλά το ξερώ στο κεφάλι. Σταμάτα πια και εσύ να μου το θυμίζεις αυτό. Κάθε φορά που λέμε κάτι μου κολλάς το Μανώλη από δίπλα. Δεν μου φτάνουν τα χάλια από την ωραμολή. Ναι. Ναι, μέσα λεπτό. Τι μέρα είναι? Είναι πρωί, είναι βράδυ, πού είμαι? Κοιμήθηκα εδώ στον καναπέ και είδα έναν εφιάλτη. Παναγία μου! Τι εφιάλτη? Η εφιάλτη! Αυτό που μας είπε η Μέρη, ότι θα καταντήσουμε σαν κι αυτήν, αυτό είδα. Εγώ ήμουν η Μέρη με την τσιγαρούκλα στο στόμα. Και εσύ ήσουν η Βασιλική, χωρίς το Φίβι. Έλα ρε, Λένη, με τρομάζει. Εγώ να δεις τρομάνα που πήρα. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να κάνω κάτι για τώρα όμως. Τώρα, γιατί σε 30 χρόνια. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να βρω έναν άντρα. Έναν ωραίο άντρα. Να παντρευτώ, να κάνω παιδιά. Γιατί δεν γράφεσαι ένα από αυτά τα γραφεία γνωριμιών? Δεν είναι τόσο άσχημο όσο ακούγεται. Τι μου λες? Τι μου λες τώρα? Εγώ να πάω σε γραφείο γνωριμιών, εγώ? Τι είμαι πέρα στην τρελουκιά, καμιά πικραμένη? Όχι! Υπέροχη. Κάνατε πολύ καλά που ήρθατε σε εμάς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία βάση δεδομένων 1.200 αντρών που επιθυμούν να σας γνωρίσουν. Καλά, ε! Όχι μόνο θα τη φτάσω την Αλίκη, θα την ξεπεράσω κιόλας. Εμείς βάζουμε τα δεδομένα, την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις και θα δούμε τι θα βγει. Έχετε φέρει κάποιο κείμενο που να σας περιγράφει? Δεν έχουμε έρθει τόσο προετοιμασμένες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχάριστη. Ναι. Και δυναμική γυναίκα, ναι. Όμορφης εμφάνισης, ψάχνει ευαίσθητο και χαρισματικό άντρα για ό,τι ήθελε προκύψει. Αχ, αυτό. Αυτό το ό,τι ήθελε προκύψει, παρακαλώ, να το υπογραμμίσουμε αυτό το... Έχετε να μας δείξετε φωτογραφίες των υποψηφιών? Α, ναι. Έχουμε, αλλά δεν τις δείχνουμε.
οι άνθρωποι που απευθύνονται σε εμάς δεν είναι ιδιαίτερα εμφανίσιμοι. Τι εννοείτε, ότι οι άνθρωποι που απευθύνονται σε εσάς είναι τέρατα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κολακεύετε, τι να πω. Δεν το λέω για εσάς, αλλά για τους άντρες. Το μυστικό είναι να σκεφτόμαστε πως το πιο σημαντικό είναι το μέσα μας. Πότε θέλετε να σας κανονίσω ένα ραντεβού? Το συντομότερο. Θέλω ραντεβού το συντομότερο. Με έχει πιάσει μια πρεμούρα. Δεν μπορώ. Κύριε Μανώλη. Ήρθαν τα μπέλες, κύριε Μπαλαφούτη. Φροντιστήρια Μπαλαφούτης Αθανάσης Μπαλαφούτης. Μπαλαφούτης το όνομα. Τι είναι καλό, θα πιάσει. Θα πιάσει, θα πιάσει. Πώς λες Μπαλαφούτης και γεμίζει το στόμα σου, θα λες Μπαλαφούτης και θα γεμίζει το μυαλό σου. Αχ, ωραία, είμαι πολύ συγκινημένος. Κι εγώ, κύριε Μπαλαφούτη, μακάρι να έχουμε και πολλές εγγραφές. Η κυρία Λίτσα και εγώ βγήκαμε και μοιράσαμε επαγγελματικές κάρτες που έγραφαν επάνω. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τι είναι αυτό, ταβέρνα? Είμαστε παιδί μου. Θα προτιμούσα κάτι πιο εκπαιδευτικό. Γνωρίστε μας να σας μάθουμε. Ναι, καλά, πάρα τακτοποιήστε τα υπόλοιπα με τη Λίτσα. Γνωρίστε μας να σας μάθουμε. Άμα μας γνωρίσετε, θα σας μάθουμε και εμείς. Θα γνωριστούμε και οι δύο. Άμα κι εγώ. Λοιπόν, Θανάση, μέτρησα το σαλόνι και εδώ μέσα χωράνε περίπου 60 μαθητές. Λίγο στριμωγμένα, βέβαια, αλλά πάντως χωράνε. Όχι, 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 ξέχνα το. Εδώ πέρα έχω τους κανονισμούς του Υπουργείου και λέει ότι χρειάζεται 1,5 τετραγωνικό για κάθε μαθητή. Ορίστε και ο προϋπολογισμός εδώ του για τα επιπλέον. Καλή, τι είναι αυτά? Σιγά μην πάρουμε και δάνειο. Έχεις το κλειδί από το παλιό σχολείο, δεν το έχεις? Βέβαια, υποδιευθυντής είμαι. Ωραία. Μόλις νυχτώσει, θα πάμε να φορτώσουμε τον εξοπλισμό. Μην τα ανοίξεις ακόμα, μην κάνεις αγωγές. Άντε, Σταύρο, πού με πας? Περιμένε, περιμένε. Περιμένε. Σκαλοπάτι. Όπα. Κι άλλο σκαλοπάτι. Θα πέσω. Όπα. Να τα ανοίξω. Όχι ακόμα και ακόμα. Τώρα. Τι είναι αυτό? Αν δεν σ' αρέσει το χρώμα, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Τώρα θα φορτώνεις τις σκούπες στο καινούργιο αυτοκίνητο και έτσι δεν θα κουράζεις τα ποδαράκια σου. Είσαι ένα τα καλά σου, ρε Σταύρο, και ποια με πέρασες? Έχεις την εντύπωση να δεχτώ αυτό το πανάκριβο δώρο επειδή περνάω λίγο δύσκολα οικονομικά? Ξέχνα το, αποκλείεται. Με αυτό το κουμπί ανοίγει και κλείνει η οροφή. Τέλειο! Καλό, ε. Ω, 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 γελάτε να δείτε. Απαπαπαπα. Από εδώ πέρα. Υπέροχο, υπέροχο. Yeah. Καλά, πόσες σκούπες τουρμπο πούλησες σήμερα και πήρες τέτοιο πόλι? Όχι, αυτό είναι το δώρο μου για τη Λουκία. Δώρο? Τι δώρο, εσύ το δέχτηκες? Όχι, Ρετάκη, φυσικά και δεν το δέχτηκα. Απλά θα είναι σαν να μου το δανείζει για όσο καιρό θα χρειαστεί να κάνω αυτή τη δουλειά. Μπορώ να σου πω λίγο? Για πες μέσα, πες μέσα. Καλωρίζικο, καλοτάξικο, όλα τα καλά. Τι γίνεται, Σταύρο, πώς την είδαμε τώρα με τα αμαξάκια, τα κάνουμε δωράκι? Γιατί τι πρόβλημα έχεις εσύ? Αποφάσισα να εφαρμόσω μια πιο κοινωνική πολιτική, πιο κομμουνιστική, θα έλεγα, να μοιραστώ τα πλούτη μου. Είσαι μου, ρε παπαρίγα, ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Αλλά δεν σου πέρασε. Είπαμε, νομίζω, να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τη Λουκία. Εγώ βλέπεις. Εσύ αλήθεια, τι κάνεις για να τη βοηθήσεις? Σταύρο, θέλεις να το πάμε μια βόλτα? Ναι, Λουκία μου, φύγαμε. Θέλεις να έρθεις κι εσύ? Όχι, Λουκία μου, έχω το φάει στη φωτιά. Λε, αυτό δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς με τίποτα. Την έψησε για τα καλά ο Σταύρος στη Λουκία. Εννοείται. Αν μου έκανε και εμένα δώρο ένα τέτοιο αμάξι γκαμπριολέ, θα πήγαινα κι εγώ μαζί του. Τι με κοιτάτε? Όλοι έχουμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κοιτάρε, κοιτάρε το λεχρίδι. Και πώς θα την βοηθήσω εγώ, ρε παιδιά, αφού είμαι άφραγκος? Γεια σας. Γεια. Ρε Τζιμακό, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρεις καμιά καλή σχολή οδηγών, γιατί θέλω να κάνω μαθήματα? Όχι. Σχολείο οδηγών, εγώ. Σχολείο οδηγών, ο Τάκης. Εξαιρετική οδήγηση, θα σε μάθω 100% επιτυχία στα σήματα. Οπισθογωνία θα κάνεις, παρκάρισμα ανάποδα τιμόνια, θα παίρνεις μπατιλίκια στροφές, θα γίνει πανίκος. Εγώ θέσουμε αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Θες εσύ να μου κάνεις μαθήματα? Ναι, βρε, Άταλη, τώρα σε αφήσω κανένα χλιμίτζορα έτσι κοντόχοντρο γέρο τώρα να σου κάνει μαθήματα. Αύριο είναι καλά. Ναι, μια χαρά δηλαδή, θα έχει πλάκα. Οκ, ευχαριστώ. Θα λέμε, φιλιά. Σχολείο οδηγών ο Τάκης. Νομίζω ξέχασες κάτι βασικό. Δεν έχεις αυτοκίνητο. Θα πάρω κρυφά τα κλειδιά της Λουκίας από το καινούργιο αυτοκίνητο. Θα της κάνω μαθήματα και ό,τι χρήματα εισπράξω θα τα δώσω πάλι στη Λουκία. Πείτε μου, ρε παιδιά, δεν είναι πολύ ρομαντικό? Τουλάχιστον. Έλα, Λουκία! Είσαι στο πόστο σου. Ναι, καλέ, μην ανησυχείς. Καλέ, τι είναι αυτό? Εγώ έχω περισσότερη αγωνία από σένα. Το νου σου. Όποιον δεις με δερμάτινο σακάκι σε Γρηγόρης. Καλά τα δερμάτινο σακάκι, να το δω. Το σε Γρηγόρης. Το σε Γρηγόρης, ρε παιδί μου, το ρωτάς εσύ. Μην αφήσεις δέρμα ή δερμάτινο να περάσει έτσι. Μην πάθουμε καμιά λαχτάρα και ξέρεις εσύ τώρα, τσακπίνικα. Έλα, γεια σου, γεια σου, γεια, γεια. Γρηγόρη. Λάθος κάνετε. Ευτυχώς. Να φτάσαμε. Όχι, βάλτε κάνε μες στη μέση, ρε παιδιά. Πάντε, κάτσε, 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 δεξιά, θέωσε. Κάτσε.
πάρουμε μια ανάσα να πούμε. Τι ξεθέωμα είναι αυτό το πράγμα. Χώρια ετύψη για το πλιάτσικο να με που έγινε στο σχολείο που έχω τόσο ωραίες αναπτύσεις. Ναι, αλλά τένισε το μέλλον σου που ανοίγεται μπροστά σου λαβρών και στείλε τη στύψα πάνω από εκεί που ήρθανε. Φροντιστήρια Μπαλαφούτη. Οι γυναίκες έχουμε γεμίσει τις τσάντες μας με κυμολίες και σφουγγάρια για τον πίνακα. Μα να μην βρούμε όμως ούτε ένα υπολογιστή. Τι πράγμα κι αυτό. Αλήθεια, κύριε Μπαλαφούτη, τι σας είπε ο επιστάτης που μας είδε να σηκώνουμε το σχολείο. Ο κύριε Αριστείδης, πολύ καλό ανθρωπάκι. Ούτε μία στιγμή δεν πέρασε το μυαλό μου ότι μπορεί να χτυπήσω συνέγερμο. Δίκαιος άνθρωπος, λέει, τόσοι άνεργοι μείνανε τώρα με το κλείσιμο του σχολείου. Ας τους να δουλέψουνε. Μωρέ, αφού έκανε που έκανε τα στραβά μάτια, γιατί δεν το ρώτησες που είναι οι υπολογιστές. Αν δεν το ρώτησα, είχε προηγηθεί άλλο πιάτσικο πριν από εμάς. Ο λαύρο μαθηματικός τον κεράτα. Δεν πήρε μόνο τους υπολογιστές, ούτε ποντίκι δεν άφησε. Αυτός ο σκελετός, ανδρικός είναι γυναικείος. Άγνωστο. Δεν μου λες. Δεν το παίρνεις απόψε το βράδυ να κοιμηθείς μαζί του αγκαλιά και μας λες. Πια πρέπει να σου πω, δηλαδή. Άντε, ρε παιδί μου, πού είσαι, άργησα. Όχι, μην τα μένεις, θέλω να τα βλέπω. Που τόσες φορές το έχω πει, δεν θέλω. Έλα, Λοκιά, να σου πω κάτι. Σαν πολύ δεν αργεί. Έχω γίνει κουδούνι με τα λικεράκια. Αχ, Βρελένη, πραγματικά δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, λυπάμαι. Αλλά νομίζω. Συγγνώμη, καλέ. Νομίζω ότι δεν θα έρθεις, αίσθησε. Όχι, μην μου λες τέτοια. Δεν το πιστεύω, δηλαδή και αυτός από το συνεχέζω δεν έρχεται να με δει. Έλα, κύριε, να με δεις και άμα δεν θέλεις φύγε, δηλαδή. Αλλά να με δεις, δηλαδή, να μην με δει. Ελένη, αντοχές μου τελειώσανε. Δεν νομίζω ότι θα έρθει. Πάρ' το απόφαση. Άντε και το πρωί έχω να σκοτώ να πάω να πουλήσω σκούπες. Όχι, Λουκιά, μην με καταλείπεις. Λουκιά μου, έχω βγει, έχω γίνει ένα ράκος. Έχω στείλει εδώ πέρα, με κοιτάει ο κόσμος. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Λουκιά, Λουκιά, Λουκιά μου. Ελένη. Ναι. Γεια, είμαι ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης. Α, ο Γρηγόρης. Γεια σου. Γεια. Συγγνώμη που άργησα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις πάρκινγκ στο κέντρο. Ναι. Νόμιζα ότι με έστησες, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό, ότι ψάχνεις για πάρκινγκ. Έλεγε, κάτσε ρε Γρηγόρη, τι κάνεις ορδιός, στραβολέμιος τώρα, κάτσε. Ρίχνει τον Γρηγόρη, μπράβο. Α, δεν μάθημα, μπράβο Γρηγόρη. Είσαι καλά. Τέλεια είμαι, καλά, πολύ καλά, γιατί το λες εδώ. Επειδή είμαι λίγο τουρουντούμ, τουρουντούμ, είναι επειδή, γύρισες, είμαι λίγο ζαλισμένη, μην το πεις όμως πουθενά. Όσο εσύ έκανες γύρες για να βρεις πάρκινγκ, εγώ έκανα γύρες με τα λιγεράκια. Παιδί, δύο λικέρ. Εσύ τι θα βγεις. Θανάση, έλα, επιτέλους και αύριο μέρα είναι, έχουμε κουραστεί. Ναταλή. Τι κάνεις εσύ εδώ? Είμαι λίγο συναχωμένη και έχω συνήθεια εγώ από μικρή όταν αρρωσταίνω να έρχομαι στο κρεβάτι της μπαμπτού, μπαμπά και της μαμάς. Μήπως μπορείς να μου φέρεις ένα παυσίπονο και ένα ποτήρι γάλα? Όχι, θα σου κάνω ένα ειδικό αφέψιμα για το κρυολόγημα. Γεια σου, Νίκο. Yeah. Νίκο! Τι συμβαίνει, τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Εσύ τι κάνεις εδώ, αφού έχεις πει ότι θα βγείτε επειδή έχεις γενέθλια? Πρώτον, τα γενέθλιά μου δεν είναι σήμερα, αλλά είναι αύριο. Και δεύτερον, εξήγησέ μου γιατί εσείς οι δύο τα έχετε μπλέξει. Παιδί μου, είσαστε αδέρφια. Δεν μπορείτε να τα έχετε. Μια που τα γενέθλιά σου δεν είναι σήμερα, και αφού ακούσαμε ότι φώναξες και τον μπαμπά, καλύτερα να ρεώνουμε. Και μην τα λες όπως σου συμφέρει. Δεν είμαστε αδέρφια. Έχει το πατέρα σου, γρήγορα. Να είμαι κι εγώ. Δεν άρχισε. Είμαι πτώμα. Μπήκα, Θανάση μου, μέσα να αερίσω. Έβγαλε και το παπλωματάκι, λέω, να το βάλω στο πλυντήριο. Ήταν γεμάτο ακάρια. Μόνο με τη Σεντόνια. Εγώ είμαι κλουμιάρης, δεν μπορώ εγώ αν δεν έχω... Τι είσαι από πίσω σου, γυρίξε μου. Ένα... Σ' αρέσει? Καλά, εντάξει. Αν και δεν συνηθίζω να κάνω έρωτα την προηγούμενη της πρώτης μέρας των μαθημάτων μου και δεν έχει μπει σε αυτή τη φάση ακόμα η ερωτάς μας. Όχι, δεν είναι ανάγκη, Θανάση μου, να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Αλλά να, λέω, αύριο που είναι τα γενέθλιά μου, σκέφτηκα να μου κάνω ένα δώρο. Ναι. Στου λέγα χρόνια πολλά. Τώρα με περίμενα πάει 12 η ώρα. Εσύ που το ξέρεις ότι έχω αύριο γενέθλια, αφού δεν το έχω πει ποτέ. Εντάξει, και είχα κανείς να πάμε και σε ένα εστιατόριο να φάμε έτσι κάτι πολύ όμορφο. Τι για να το φέρεις να δούμε πώς είναι αυτό. Έτσι, χωράς εκεί μέσα, Ναι, Θανάση μου. Πάω να το δοκιμάσω. Πού είσαι, Ελπίδα?
φέρετε καμιά κουβερτούλα, γιατί εγώ αν δεν οριμάσω τα καρπούζια για να καταλάβω ότι είναι καλοκαίρι, κρυώνω. Αντρέα. Αντρέα, με έχεις πλακώσει. Πήγαινε πιο πέρα, σε παρακαλώ. Αντρέα, το σχέδιο να τα φτιάξεις πάλι με τη γυναίκα σου, όχι με μένα. Αντρέα, σήκω. Έκανα κάτι στον ύπνο μου που σε ενόχλησε. Εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερό, αλλά από την άλλη πάλι σε καταλαβαίνω. Άντρας είσαι και εσύ, έχεις τα δυναμία σου, χωρίς γυναίκα τόσο καιρό. Έβαλα κάπου το χέρι μου που δεν έπρεπε. Όχι. Το πόδι μου. Τέλος πάντων, πρέπει να σηκωθούμε τώρα. Σε λίγο θα έρθουν οι μαθητές και δεν πρέπει να μας βρουν εδώ. Κάτι πρέπει να σκεφτώ για χώρισμα όσο είμαστε αναγκασμένοι να μοιραζόμαστε το ίδιο κρεβάτι. Α, μπράβο, Λουκιά, ευτυχώς που είσαι εδώ πέρα. Θέλω μια χάρη. Μου τελείωσε εδώ το κρέμα και εγώ με δεν πλύνω τα δόντια μου το πρωί. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Χαρετάκι, βιάζομαι τώρα, τι μου κάνει. Άνετα, ε. Ενώ δηλαδή με το αυτοκίνητο. Άνετα, ούτε ποδαρόδρομος πια, ούτε κουβάλιμα, ε. Ναι, αλλά σήμερα δεν με βολεύει. Θα πάω στο κέντρο και δεν θα το πάρω. Αύριο που θα πάω, Χαλάνδρη Πεντέλη, θα το πάρω. Κύριε Χιμάρκα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Μήπως είσαι και ένα δύο-τρεις μπατονέτες, γιατί μου τελειώσανε και δεν έχω. Ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν πρόκανα. Εντάξει, σου λέω, βιάζομαι. Να λες ότι αγόρασε σκούπα και ο γείτονας. Πιάνε αυτό. Κάτι σου λέει ότι αγοράζει ο γείτονας, θα είναι καλά. Την πάρω κι εγώ. Ωραία. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τις μπατονέτες. Έχω εδώ το γλυφίδι στο σπίτι. Κάτι θα καταφέρω. Λοιπόν, φεύγω, καλές πωλήσεις. Συγγνώμη, ρε, μωράκι μου. Έλα. Κούκλος είσαι, Θανάση μου. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, κοίτα να είσαι αυστηρός μαζί τους, να μην σου πάρουν τον αέρα, ε. Ποπο Θεέ μου, τι συγκίνηση. Πρώτη μου διδακτική ώρα στο δικό μου φροντιστήριο. Κύριε Μπαλαφούτη, πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από φρέσκους μαθητές. Αλλά από τι, από παγιάτικους. Ελάτε, ελάτε. Αυτό δεν είναι έτσι. Ησυχία, παίρνει την τάξη ο καθηγητής σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Τι λέω για αυτοί, πού τους βρήκατε? Ναι, κύριε Μπαλαφούτη, έχουν μια κάποια ηλικία, αλλά είναι όλοι μαθητές, διψάνε για μάθηση. Είναι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το πολιτήριο του λυκείου για τις δουλειές τους. Θα δώσουν εξετάσεις στα σχολεία τους σε λίγο καιρό και θέλουν βοήθεια, καταλαβαίνεις τώρα. Α, να σου πω κάτι. Να. Πρέπει να πάει στο αλέτα, τα παιδιά. Κυρίες, σας αυτές τι θέλουν εδώ πέρα. Εγώ τις έγραψα δωρεάν για να μην μας δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως και Παναγιώτα που είχε αντιρρήσεις. Άσε να παρακολουθήσουν τον τρόπο που διδάσκεις, θα μας χρειαστεί. Πού θα μας χρειαστεί, παιδί μου? Αύριο περιμένουμε την επιθεώρηση για να μας εγκρίνει την άδεια. Ένας καλός λόγος από μέρους τους θα μετρήσει. Τι παλαβούμαρες αυτές που τσαμπολάζει, Ελίτσα. Άκουμε που σου λέω, έχω σκεφτεί κάτι και θα μας φανούν χρήσιμες. Άντε, μπες τώρα για μάθημα. Άντε, Λουκιά, με αυτό εδώ να σε φυλάει. Να φυλάει και εμένα. Να τελειώσω τα μαθήματα και να μην πάρεις χαμπάρι. Θανάση, για βγαίνει έξω να δει κάτι. Για έλα εδώ. Φαίνεται πως έχεις μάτια μόνο για την Ποτανού και καθόλου μάτια για την κόρη σου. Για έλα να δεις, για πες. Ωστε εσύ είσαι κάθαρμα. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Σε φτιάξω. Το πήρε το μήνυμα που σου έστειλε χθες? Το πήρα. Αλλά πες μου γρήγορα, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Καλά, ο Γρηγόρης είναι καταπληκτικός, ε. Είναι ο άντρας που πλάστηκε για μένα. Πέρασα τέλεια χθες το βράδυ. Είναι υπέροχος, μοναδικός. Και αφού είναι μοναδικός, υπέροχος, γιατί σε άκουσα να γυρνάς νωρίς? Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Πρώτο ραντεβού ήταν. Ένα φυλάκι δώσαμε. Δεν θέλω, θέλω να το πάω σιγά-σιγά. Πόσο σιγά, Ελένη, σκέψου πόσο χρονών είσαι, σε παίρνει. Και αυτός μου είπε ότι είναι 40, σωστά? 40, πάνω στα ντουζένια του. Τι ντουζένια, παιδί μου, οι άντρες όταν μπαίνουν στα 40 είναι σε δύσκολη ηλικία. Πρέπει να κάνουν συνέχεια εξετάσεις. Απα πάλι στα κακιά! Εξετάσεις να κάνουν οι άλλοι 40 άνθρωποι. Ο δικός μου είναι ντούρος. Και μου είπε ότι θα με πάρει πάλι για να βγούμε απόψε. Αμα άκουγε τώρα η Αλίκη, είμαι σίγουρη ότι θα γελούσε. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πιο έμπειρη και θα σου έλεγε ότι αν το πας σιγά-σιγά θα τον κάνεις να βαρεθεί. Λες. Τώρα συγγνώμη, σαν να έχεις δίκιο, ε. Δηλαδή, αν το πάω σιγά σιγά, το ό,τι ήθελε προκύψει, πότε θα προκύψει? Όχι, ρε καμώ, το βλακεία έκανα. Θέλω να την ακούω την Αλίκη. Ελένη, στους άντρες αρέσουν οι αισθησιακές, αποφασιστικές και σεξι γυναίκες. Ναι, μη μιλάς τώρα. Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Ναι, εγώ είμαι. Απόψε, ναι, μπορώ. Έλα, τα λέμε, γεια. Αυτός ήτανε. Θα κυματίσω, του δίνει μια τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, πολύ καλά.
Απόψε ο Γρηγόρης θα γνωρίσει την αγριόγατα του σεξ, Ελένη. Όπα, 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 άστο, άστο, να σου δείξω εγώ πώς πάει, περίμενε, 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 μην κάνεις τίποτα. Να μου δείξεις εσύ. Πατάς τίποτα. Λοιπόν, πατάς το ξυπλεκτή, κάτω-κάτω, βάζεις πρώτη. Ναι. Κατεβάζεις χειρόφωνο σιγά-σιγά. Αν το πας σιγά-σιγά θα φύγει τα μάξι. Αν το κάνεις έτσι απότομα θα σβήσει, κατάλαβες. Προχωράς σιγά, 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 έτσι, απαλά. Κοίτα μπροστά σου. Μπροστά κοίτα. Κοίτα και μπροστά σου όταν και μου βάζεις και δευτέρα. Κοίτα μπροστά. Κοίτα μπροστά. Κοίτα μπροστά. Έλα κυρία μου, ένα 10 λέμε. Καλή ιδέα για το φροντιστήριο, αλλά και η δική μας αργύριση. Άπαιχτη, άπαιχτη. Γεια σας, γεια σας. Βλέπω καλά ξεκίνηση πρώτη μέρα, Θανάση. Να σου πω, πήγα και αγόρασα μερικά θαλασσινά. Θα ετοιμάσω ένα υπέροχο δείπνο για απόψε. Δεν χρειάζεται να βγούμε έξω. Αν να σου πω και θα προσπαθήσω να ετοιμάσω και μια σπιτική μαγιονέζα. Καλή συνέχεια. Πω, με αυτά και με εκείνα ξέχασα η Ελπίδα και την αιθιά της. Τι έχω πάρει τώρα δώρο, πω. Μα πόσο χαμηλό επίπεδο αυτή η Βοτανού. Στην ηλικία μας αυτά τα πράγματα δεν γιορτάζονται πια. Λοιπόν, εμπρός. Όλοι επάνω, τελείωσε το διάλειμμα. Τελείωσε το διάλειμμα, πάμε πάνω. Αυτή την ώρα θα κάτσει εσύ στο πόδι μου. Είναι η γυναίκα τη Ελπίδα και έχω ξεχάσει να τη πάρω ένα δώρο. Θα πεταχτώ δίπλα. Και εγώ τι να τη πω, κύριε Μπάλαφο, τι να κάνω. Τίποτα θα κάνει. Τη βλέπει εκεί πέρα, έκτηση γράφουνε. Δεν θα αργήσω πόδο δίπλα, έτσι. Έλα, πάμε όλοι μέσα. Διάλειμμα τελείωσε. Έλα, είχα δει. Πάμε πάνω. Δεν έπεινα αυτό. Σου νομίζω μου μιλά στο τιμόνι τώρα. Δεν μπορεί να σου κοιτάξει. Τι έγινε, πώ πήγε το πρώτο μάθημα. Χάλια πώ θα πήγε στο κάραμα με ένα άλλο αυτοκίνητο, πήγε όλη μούρη μέσα, το πήραμε ένα γερανό, το πήγα στο κάραμα του πατέρα. Α, κλασική περίπτωση. Γυναίκε και αυτοκίνητο. Γεια σα, παρακαλώ. Δεν οδηγούσα εγώ. Ο κύριο Περιστέρη. Τι θα κάνω, ρε παιδιά, πώ θα το πω στη Λουκία, θα με σκοτώσει. Μια στιγμή, αφού η Λουκία δεν το ξέρει, κρυφά δεν το πήρε. Τσιμουδιά, άχνα. Θα δει ότι λείπει και θα σκεφτεί ότι το κλέψανε. Άσε που έχω ένα φίλο μηχανικό, θα το πάμε στο συνεργείο, θα σου κάνει καλή τιμή. Όχι, τι λέτε τώρα, δεν γίνονται αυτά, βρωμα. Εγώ θα σα πω την αλήθεια τη Λουκία. Γεια σα. Καλά, δεν θα πιστέψετε πόσο τυχερή ήμουν στο κέντρο που λύσα δύο σκούπε. Και τηλεφώνησα στο Σταύρο να έρθει να μου ξαναδείξει. Ανάτο, του. Μπράβο, συγχρονισμό. Πού είναι το αμάξι, το βάλε σε καράζ. Όχι, δεν το βάλε σε καράζ. Εδώ ήταν το αμάξι του πρωί που έφυγα. Πού είναι το αμάξι, πού είναι το αμάξι, ρε παιδιά, κάτι δεν είναι εδώ. Τώρα που το λες, Λουκία, τι να το λέω. Χριστέ μου, χάθηκε το αυτοκίνητο. Χάθηκε ένα ολόκληρο αμάξι και δεν είδατε τίποτα. Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Να δεις που θα το κλέψαν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκαλούσε με τέτοιο φανταχτερό χρώμα. Τώρα πάει αυτό, θα περνάει τα σύνορα. Ποια σύνορα. Σταύρο, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ασφαλέστατε. Μα νίκα, άμα δεν βρεθεί, θα πάω το πάλι κατάλληλο. Όχι, Λουκία, μην κάνεις έτσι, θα βρεθεί το αμάξι. Ηρέμησε, Λουκία, εγώ σε κάθε αυτοκίνητο που αγοράζω τοποθετώ ένα σύστημα εντοπισμού. Ένα τι. Παίρνεις τηλέφωνο την εταιρεία, ενεργοποιούν το τσιπάκι και μέσα 8 ώρες εντοπίζουν το αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η αστυνομία. Έλα. Ναι. Και αυτό το τσιπάκι, ας πούμε, σε ποιο σημείο του αυτοκίνητου το βάζουμε, από περιέργεια ρωτά. Δεν το λένε ούτε στον ιδιοκτήτη. Λουκία, πάμε να πάρουμε την εταιρεία. Έλα, πάμε. Ειλικρινά, Σταύρο, εγώ δεν ήθελα να το κρατήσω, πάμε για τη δουλειά σου, ήθελα. Αυτό γιατί έχει στεγνώσει. Έχει 8 ώρες να ξετρυπώσει που είναι το τσιπάκι, γιατί αλλιώ θα γίνει ρόμπα. Ρόμπα θα γίνει. Να σου πω σένα, να σου πω εδώ. Πώς θα πάω με την κόρη μου. Νομίζω ότι δεν σε ανακάλυπτα, Σε είδα από την έβαλε στο αυτοκίνητό σου. Δεν νομίζω ότι σου πέφτει λίγο μικρή, ρε. Κοίτα, εγώ τη το μαθαίνω. Τη το μαθαίνει, Και έχει το θράσο να το λέει μπροστά στον πατέρα τη. Τάκη, το καλό που σου θέλω. Σταμάτα μαζί τη, γιατί αλλιώ θα αρχίσει πόλεμο μαζί μου. Εντάξει, θα σταματήσω. Εγώ το λόγο σου, Μη σε ξανά το φορά μαζί τη. Ανέβαλα! Με το που του βάλα τι φωνέ, να του πήγαινα. Θα αφήσω το δώρο στο θηροειρό και θα το πάρω το βράδυ. Κοίτα, μην το πάρει κανένα. Αστειεύεσαι. Λες, Γρηγόρη. Καλό είναι και το δικό σου, πολύ καλό. Εμένα το σεξ είναι η ζωή μου. Το δίνω και καταλαβαίνει. Αλήθεια. Εχθές μου έδωσες την εντύπωση πως είσαι πολύ ντροπαλή, πολύ παραδοσιακή. Συγγνώμη. Έτσι, με το καλημέρα σας ήθελες να σου το πω. Μάλιστα. Yeah. Πολύ του σεξ, έλεγα. Α, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και στο λέω γιατί ξέρω ότι κι εσύ στη σεξουαλική ωριμότητα που είσαι δεν θα θέλεις παραδοσιακές και λαου-λαου καταστάσεις, έτσι δεν είναι. Ναι, σωστά. Γιατί ό,τι είναι να γίνει, Γρηγόρη μου, πρέπει να γίνει γρήγορα. Γιατί στο σεξ θα δούμε αν ταιριάζουμε. Φαντασιώσεις έχεις εσύ. Εγώ έχω πολλές. Όπως.
Κοίταξε να δεις. Έχω πολύ μεγάλη γκάμα. Ας πούμε. Α, όλο πέφτει αυτό, βρε. Ας πούμε ότι εγώ και εσύ βαριόμαστε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να κάνουμε σεξ. Άνθρωποι είμαστε. Να μην αφήσουμε λίγο να ανοίξει σχέση. Πώς να ανοίξει, δηλαδή. Έλα, ρε εσύ, Γρηγόρη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ουπς, πάλι έψε αυτό. Με νέα μέλη. Εγώ εσύ και μια φίλη μας. Εγώ εσύ και ένας φίλος μας. Δόξα τω Θεώ, φίλους έχουμε. Πολλούς. Εγώ έχω πάρα πολλούς. Πού είσαι, το εγώ και εσύ δεν το βγάζω. Το είδες, έτσι. Τρίο εννοείς. Ναι, για αρχή. Και μετά θα δούμε. Ελένη, νόμιζα ότι είχα να κάνουμε μια γυναίκα με αρχές. Πιο συντηρητική, πιο παραδοσιακή. Πιο καθώς πρέπει, πιο... Ναι, ναι. Σωστά, σωστά κατάλαβες. Είμαι πιο... όλα αυτά που είπες. Στη χάλασσα. Έλετε, βράστε. Ωραία. Έλα, Θανάση μου, που είσαι και σε ψάχνω. Είχα πάει να πάρω το δώρο της Ελφίδας, το άκρυψε στο θηρωρείο. Ωραία, έλα να κάνεις το μάθημά σου πρώτα και της το δίνεις όταν τελειώσεις. Το μάθημα, ποιο μάθημα? Το φροντιστήριο έχει κόσμο, Θανάση. Είναι γεμάτο μετανάστες που έχουν έρθει να μάθουν τη γλώσσα. Μετανάστες. Μετανάστες, μάλιστα. Μεταναγνωστικά της πρώτης δημοτικού ανοιχτά. Και έχονται οι άνθρωποι να μάθουν την αλφαβήτα. Καλά, έτσι είπαμε τώρα. Μάθημα, μάθημα συνέχεια, δηλαδή προσωπική ζωή μηδέν. Γιατί έχει ετοιμάσει τώρα μέσα στα θαλασσινά με μαγιονέζες και τα λοιπά. Τι έχω πάρει και δώρο. Πότε θα. Θανάση, που είσαι, σε περιμένω. Έχω στρωμένο το τραπέζι. Αχ, πήγες και μου πήρες και δώρο, τι γλυκό! Δυστυχώς, Ελπίδα μου, δυστυχώς. Δεν θα μπορέσει ο Θανάσης να γιορτάσει μαζί σου. Το φροντιστήριο έχει και πολύ βραδινά τμήματα. Λυπάμαι, Ελπίδα, καταλαβαίνεις. Θα πολύ θα το ήθελα, αλλά η δουλειά, κατάλαβες. Καλά, Θανάση, δεν πειράζει. Από τη στιγμή όμως που είχες δουλειά, έπρεπε να με είχες ενημερώσει, να μην κάθομαι να μαγειρεύω. Καλή νύχτα. Έλα, έλα τώρα. Μη στενοχωριέσαι, τι να κάνουμε. Είπαμε, προηγείται η δουλειά. Έλα. Δουλειά, είπαμε. Δουλειά, δουλειά. Ελπίδα, δεν θα μπορούσα να ξεχάσω ότι σήμερα είστε γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε να τα εκατοστήσεις. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα, που το θυμήθηκες. Κοίτα να δεις, ο Ανδρέας μου πήρε και δώρο. Και να δεις που φανταζόμουν ότι θα τα παίρνουσα ολομόναχη. Ολομόναχη. Τι λες, παιδί μου, Θανάσης. Ο Θανάσης έχει δουλειά. Τι λες, θέλεις να έρθεις να φάμε παρέα, έχω φτιάξει τα λασινά. Ναι, ναι, βέβαια, γιατί όχι. Ναι, ρε, Αλίκη μου, κλέψανε το αυτοκίνητο. Και πριν από λίγο το βρήκανε και ειδοποίησανε το Σταύρο να πάει να δει τι έγινε. Καλά, έχεις χάσει επεισόδια. Ναι, ναι, η Ελένη βρήκε φίλο. Σπίτι σας είμαι και περιμένω μήπως έρθουν και τον δω. Σε κλείνω, ακούω κλειδιά. Τι έγινε, γιατί ήρθες μόνη σου? Γιατί με το στόμα που άνοιξα, πώς ήθελες να έρθω? Πάει ο Γρηγόρης. Γιατί? Γιατί τα κάνω θάλασσα από το άγχος μου να μην φανώ παραδοσιακή. Με πήρες και εσύ το λαιμό σου με τις ιδέες σου. Δεν μου φτάνανε δύο για το σεξ, που είναι και το μόνο που ξέρω. Ήθελα και φαντασιώσεις για τρίο. Για τρίο? Κάτι που λέτε το παράκανες. Δηλαδή δεν κατάφερες τίποτα? Τίποτα. Σε αρχή ήταν φιλικό το κλίμα, αλλά για πολύ λίγο. Μετά την πήρα από κάτω, μελαγχόλησε. Προσπάθησα να τη διασκεδάσω, αλλά τίποτα. Άσε με ανάγκασα να φάω όλη τη μαγιονέζα. Και την είχε κάνει και χάλια. Καλά, μην απογοητεύεσαι. Εμείς θα επιμείνουμε. Εδώ εσύ, μην κουνηθείς. Πρέπει να έχουν έρθει από το Υπουργείο για την άδεια. Λοιπόν, εμείς όπως είπαμε, έτοιμες? Ετοιμότατος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Περάστε, περάστε. Περάστε, κύριε Επιθεωρητά. Από εδώ να σας συστήσω τις καθηγήτριές μας. Από εδώ η φιλόλογος, από εδώ η μαθηματικός μας και από εδώ... Αυτό το παίρνω πάνω μου. Η Αγγλικού. How are you, baby? Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να βρω ένα τόσο μικρό φροντιστήριο. Αυτή είναι η θεωρία μας. Μικρές τάξεις, καλύτερη εκμάθηση για μαθητές με δυνατότητες. Επεκταθούμε και σε άλλους ορόφους. Κάνουμε τροποποιήσεις. Συγγνώμη που άργησα να είμαι κι εγώ. Κύριε Δευτέρα, εσείς τι κάνετε εδώ? Ο Θανάση, δεν σου είχα πει ότι θα έπιανα δουλειά στο Υπουργείο? Εσείς θα εγκρίνετε την αδειοδότηση του φροντιστηρίου μας? Βεβαίως, αφού εξετάσουμε σχολαστικά την υποδομή. Δεν μου λες, Θανάση.
αυτά εδώ τα θρανία δεν είναι του σχολείου μας. Τι μάτι είναι αυτό. Όχι κύριε Φιντάλη, αυτά τα πήραμε τώρα τελευταία από έκθεση. Από έκθεση τα πήρατε. Και εδώ που γράφει ο καπούλας είναι βλάκας, από έκθεση το πήρατε. Αυτό ήταν γραμμένο σε θρανείο του σχολείου μας. Κύριε Φιντά, εδώ μαθηματικός βούτυξε όλους τους υπολογιστές του σχολείου και δεν είπατε κουβέντα. Σε παρακαλώ, Θανάση. Και οι κυρίες βέβαια δεν είναι καθηγήτρες, γιατί αν ήταν καθηγήτρες έπρεπε να έχουν πάρει σύνταξη προ-20αετία. Θανάση, μου επιτρέπεις να απαντήσω στον κύριο. Κύριε Φιντά, σας παρακαλώ, είμαι άνεργος. Και έχω δύο παιδιά να μεγαλώσω και σε λίγο θα γίνουν και τέσσερα. Εδώ δεν μπορώ να κάνω τα στραβά μάτια τώρα. Θανάση, σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ, μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Αλλά δυστυχώς αυτό που είδα εδώ δεν είναι φροντιστήριο, είναι τσίρκο. Η αίτησή σου λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά απορρίπτεται. Πάμε, κύριε συνεργάτης, πάμε. Άδεια για τσίρκο σε εσάς, θα υποβάλω. Ναι, βρε Λουκία, σου λέω. Το ίδιο το γραφείο μου βρήκε άλλο. Αγιάστηκα, αν ευχαριστώ. Ναι, ναι. Είπα να έρθω μόνη μου να μην το γλωσσοφάω. Ισίδωρο τον λένε. Τι με νοιάζει, παιδί μου, αν είναι άσχημος. Είναι ρομαντικός. Από το γραφείο μου είπανε ότι θα κρατάει ένα τριαντάφυλλο. Ναι. Λοιπόν, άντε σε κλείνω τώρα γιατί έχω αγωνία. Μα εννοείται ότι θα είμαι αυτός μου αυτή τη φορά. Έλα, γεια σου, γεια. Ελένη. Εγκεφαλικό. Τι θες εσύ εδώ και κρατάς και τριαντάφυλλο? Μη μου πεις ότι εσύ είσαι το ραντεβού μου. Πάντως εγώ για Ελένη ήρθα. Εσύ ο Ισίδωρος? Ναι. Ο καλλιεργημένος? Mm-hmm. Ο απόφυτος πανεπιστημίου? Τουλάχιστον. Ο αθλητικός? Ακριβώς. Ο λάτρης της ζωγραφικής και της φύσης? Ναι. Α. Από σήμερα το μεσημέρι γράφτηκα σε γραφείο γνωριμιών. Μερικές φορές χρησιμοποιώ και ψευδόνυμο. Γεια, σου πω να κάτσει. Σηκωμάνω. Σε παρακαλώ, αφού είσαι το ραντεβού μου. Είσαι η Ελένη και είμαι ο Ισίδωρος. Μη μου το χαλάς τώρα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για ζωγραφική και μάλιστα για νεκρές φύσεις που είναι και το φόρτε μου. Μα φίτη μου, ρε, τι θα ήταν το φόρτε σου, οι ζωντανές φύσεις. Έλες, συγγνώμη, ο κύριος με ενοχλεί. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αστιάκια, είναι χωρατατζού. Έλα εδώ. Σε παρακαλώ, Ελένη, δώσ' μου μια ευκαιρία. Εδώ μας τέριαξε ολόκληρος υπολογιστής 4 GB μνήμη. Αυτοί δεν κάνουν λάθος, είναι αλάνθαστοι. Χριστέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή μου και τα τραβάω αυτά. Έτσι και το μάτι ο Μανώλης θα πάθει ταράκουλο. Γι' αυτό να μην το πούμε απότομα. Ναι. Γιατί είναι ευαίσθητος. Λοιπόν, τι θα έλεγες για μύδια χνηστά που είναι και αφροδισιακά? Παναγία μου, ναι. Πες μου η αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στην ένα παραθύρο είδα μια σκιά να μένει. Καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει ανεβαίνει.